Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αργά χθες το βράδυ πήραν το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στη μία, πιστοποιείται η ίδρυση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας για τους ΟΤΑ, που θα θέτει τους οργανισμούς σε πρόγραμμα εξυγίανσης που συνεπάγεται περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και άλλες απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Πάντως, οι δημότες θα επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους σε περίπτωση κάκο διαχείρισης των Δήμων. Ιδιαίτερα αυτόματης επιβολής μέτρων σε περίπτωση αστοχιών του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης πιστοποιεί την ίδρυση παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το παρατηρητήριο που ιδρύεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Αυτό θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε περίπτωση που διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενα τρίμηνα σοβαρή απόκληση ενός ΟΤΑ από τα έσοδα ή τις δαπάνες, ο ΟΤΑ θα τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Πραγματικά οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οριστικό κλείσιμο. Δεν απέχει πολύ από τη μέρα που θα έρθει, που εμείς οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, αλλά βασικά οι δήμαρχοι, θα αναγκαστούν να παραδώσουν τα κλειδιά των Δήμων σε αυτούς που πραγματικά έχουν οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στο μαρασμό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η τοπική αυτοδιοίκηση με τις τελευταίες περικοπές να επιβιώσει. Το πρόγραμμα εξυγίανσης συνεπάγεται περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και άλλες απολύτως ανελαστικές δαπάνες, εν μέρη ή εξ ολοκλήρου από τη ΣΑΤΑ, αφού θα έχουν εξαντληθεί οι πόροι από την κρατική χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα εξυγίανσης συνεπάγεται υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης για τη διασφάλιση της σύσπραξης των απαιτήσεων από τον υπερχρεωμένο ΟΤΑ με υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού και αύξηση των ιδίων εσόδων του Δήμου με φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Σε ό,τι αφορά τους φόρους και τα τέλη, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τις χιλίες. Επίσης, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλου επί των καθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% έως και 2%. Και όχι μόνο αυτό, προσπαθούν να περάσουν στους δημότες το κοστολόγιο που πρέπει να καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Τελευταίο και σοβαρό είναι ότι όποιος Δήμος είναι σε κατάσταση ελέγχου, μπαίνει σε κατάσταση ελέγχου, συνεπάγεται ότι αυτόματα τα δημοτικά τέλη, ειδικά το ΤΑΠ, θα αυξάνονται στο δεκαπλάσιο. Καταλαβαίνετε ότι ένα σπίτι, δηλαδή που πληρώνει μέχρι τώρα 50, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών περίπου, που πληρώνει 50 ευρώ ΤΑΠ ετησίως, θα κληθεί να πληρώσει 600 ευρώ ΤΑΠ. Καταλαβαίνετε σε αυτό, αν συνυπολογίσετε και το χαράτσι, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα διατηρηθεί, οδηγούμαστε σε καταστροφή των οικοκυριών και δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορούν πλέον οι Δήμοι να τα απεξέλθουν. Αντίδραση υπάρχει σε όλες αυτές τις εξελίξεις από τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Ο κύριος Νίκας εξέφρασε τη λύπη του πώς καταργείται το αυτοδιοίκητο του πρώτου βαθμού, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη λύπη του εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας αναφορικά με τα όσα προωθούνται, τα οποία όπως σημείωσε καταργούν την αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Όσον αφορά την αυτοτέλεια των ΟΤΑ, λυπούμε για το γεγονός ότι φαίνεται ότι καταργούνται θεσμικά όργανα και η δυνατότητα να αποφασίζουν. Ο Επίτροπος στους Δήμους είναι κάτι το οποίο καταργεί την αυτοτέλεια και το αυτοδίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας λυπεί βαθύτατα, διότι εξήγησα και προηγουμένως ότι δεν ξέρουμε τι προϋπολογισμούς να κάνουμε για να μην είναι εικονικοί, διότι δεν γνωρίζουμε τι χρήματα θα έρθουν θεσμοθετημένα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα ας δώσουν και την τελική λύση, να ορίσουν εδώ δημοσίους υπαλλήλους, διότι αν καταργούν τα θεσμικά όργανα και τη δυνατότητά τους να αποφασίζουν για το Δήμο, από εκεί και πέρα δεν μένει τίποτα άλλο από το να μετατρέψουν τους Δήμους σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο κ. Νίκας υπογράμμισε την συνέχεια πως ο προϋπολογισμός που πλέον συντάσσεται είναι εικονικός. Η κατάσταση αυτή, δηλαδή με τους Δήμους να μην γνωρίζουν το τι χρήματα θα πάρουν από τους τακτικούς πόρους από το κράτος, τόνισε πως δεν μπορεί να μετακυλιστεί στις πλάτες των πολιτών. Τώρα για το εξής, ότι ο κόσμος δεν έχει άλλη φοροδοτική ικανότητα. Όσοι είχε την εξάντληση. Δεν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν επιπλέον. Ούτε στο κράτος, ούτε στους Δήμους. Εξήγησα ότι φτιάχνουμε ένα προϋπολογισμό εικονικό. Διότι απλούστατα δεν ξέρουμε τι χρήματα θα πάρουμε από το κράτος. Λοιπόν, αυτός ο εικονικός προϋπολογισμός κατά πάσα πιθανότητα θα εκτροχιαστεί στην πορεία. Λοιπόν, λένε
ότι θα έρθουν να βάλουν δημοτικά τέλη ήδη, να βάλουν ΤΑΠ, να τα αυξήσουν όλα αυτά για να ισορροπήσουν τον προϋπολογισμό. Ας καταργήσουν και τα θεσμικά όργανα και το Δήμαρχο και τα δημοτικά συμβούλια και ας έρθουν να τα παραλάβουν. Αυτά είναι έξω από κάθε λογική. Και νομίζω ότι πρέπει με όλη μας τη δύναμη όλα αυτά να τα αντιπαλέψουμε. Τα λέγω εγώ, όπου έχω την τιμή να είμαι σε ένα Δήμο προϊστάμενος, όπου κάθε μέρα που περνάει νοικοκυρεύεται, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, κορυφαία θέση στα οποία έχει διαχείριση των απορριμμάτων, όπου κρατάνε καμιά 400 εκατομμύρια ευρώ κλειδωμένα στα ντουλάπια και εμείς οι δήμαρχοι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, είναι σύνθετο, αγαπητέ μου, το πρόβλημα, δεν είναι μόνο ζήτημα Δήμων, είναι ζήτημα κράτους, φερεγγιότητας του κράτους, κυρίως στο ζήτημα της στήρησης των νόμων. Το κράτος παρανομεί. Όταν ο νόμος λέγει πρέπει να δίνεις αυτά τα χρήματα στους Δήμους, αυτό το ποσοστό πρέπει να το επιστρέφεις χρήματα, και αυτή τη στιγμή το κράτος δίνει μόνο αρμοδιότητες χωρίς οικονομική υποστήριξη, το ίδιο το κράτος παρανομεί. Εδώ είμαστε να συνεργαστούμε, αλλά σε μια κατεύθυνση που είναι να έχει βάση το δίκαιο, την αντικειμενικότητα και τη λογική. Παραλογιζόμαστε και με τις απολύσεις και, εν πάση περιπτώσει, την στήριξη θεσμών και θεσμικών οργάνων. Και αυτά δεν θα οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ έκανε λόγο για παραλογισμό, ενώ σημείωσε πως θα υπάρξει μια γενική κινητοποίηση ώστε να μην προχωρήσει το μέτρο της διαθεσιμότητας. Δεν γνωρίζω κάτι να σας πω για το θέμα των υπαλλήλων οι οποίοι απολύονται ύστερα από 20 και 25 χρόνια υπηρεσίας, τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει μια αντίδραση πάρα πολύ μεγάλη σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους όπου έχουμε απολύσεις. Εύχομαι και ελπίζω, και θα υπάρξει και η δική μας αμέριστη βοήθεια των Δημάρχων, να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη πράξη, η οποία δημιουργεί τραγικές ιστορίες, ανθρώπινα θύματα και άδα, μέσα στον οποίο ρίχνονται δημιουργικοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στους Δήμους πριν από 20 ή 25 χρόνια. Πριν δηλαδή θεσμοθετηθεί ο ΑΣΕΠ. Η δουλειά του Δήμου είναι, και του Δημάρχου ιδιαίτερα, να στηρίζει όλον αυτόν τον κόσμο, να στηρίζει τις θέσεις εργασίας σε αυτή την δύσκολη εποχή. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Καλαμάτης αλλά και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Να καλησπερίσουμε εμείς. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Αλλά στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας είναι ο αντιδήμαρχος Καλαμάτης, ο κ. Δημήτρης Μπούχαλης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούχαλη. Καλησπέρα σας, κύριε Καλανόπουλε. Και έχουμε και τον πρόεδρο του Συλλογού Οργανωμένων, τον κύριο Σπύρο Σαρδέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καλανόπουλε. Να ξεκινήσουμε εσάς, κύριε Σαρδέλη, γιατί είναι ένα θέμα που κυριολεκτικά άναψε φωτιές. Ήταν η εφεδρεία, τώρα ήρθε η διαθεσιμότητα. Ουσιαστικά καίνε και τα δύο ζητήματα και όπως και να τα δούμε, οδηγούν σε απολύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα των Δήμων ή το πρόβλημα του δημοσίου. Όλη η ελληνική κοινωνία από τη μεσαία τάξη, την πρώην μεσαία τάξη, γιατί δεν υπάρχει πλέον μεσαία τάξη και κάτω, υποφέρει. Από εκεί και πέρα ερχόμαστε στο πρόβλημα των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοτικών υπαλλήλων. Είχαμε ξεκινήσει με περικοπές μισθών πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά. Συνεχίσαμε με την εφεδρεία, ενώ είχαμε δεσμεύσεις ότι εκεί σταματάμε, και βλέπουμε τώρα να συνεχίζουμε με τη διαθεσιμότητα παύλα απόλυση. Δυστυχώς βλέπουμε αυτά τα μέτρα να διώχνουν υπαλλήλους με 20 και 25 χρόνια υπηρεσίας, υπαλλήλους παραγωγικούς, υπαλλήλους που τους έχουν ανάγκη οι ΟΤΑ. Τα τελευταία χρόνια, πριν 2 χρόνια, φτιάχτηκε ο Καλλικράτης για μεγαλύτερη αυτοτέλεια των Δήμων, καλύτερη λειτουργία των Δήμων κλπ. Δεν λειτουργήσε σωστά όμως, από ό,τι φαίνεται. Δεν λειτουργήσε σωστά ο Καλλικράτης, έναν Καλλικράτη που δεν το φτιάξαμε εμείς. Ναι. Τον έφτιαξε η ίδια η πολιτεία, η κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν όλα τα στραβά του Καλλικράτη να προσπαθούν να υπομισθούν στις πλάτες των δημοτικών υπαλλήλων. Να ρωτήσω κάτι. Οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι υπεράριθμοι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας. Οι δημοτικοί υπάλληλοι σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν δώσει στους Δήμους και ειδικότερα αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα είναι πολύ λίγοι από αυτοί που πραγματικά χρειάζονται. Ένα κύμα συνταξιοδοτήσεων που έγινε τον τελευταίο καιρό αποδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τους Δήμους. Αλλά αυτό φαίνεται να μην ενδιαφέρει κανέναν. Δεν ενδιαφέρει το έργο που θα βγει και η ποιότητα του έργου που θα βγει.
ενδιαφέρει μόνο να διώξουμε κόσμο. Κύριε Μπουχαλή, να έρθω σε εσάς και εσείς αντιμετωπίζετε εξαιρετικά κριτικά το θέμα της διαθεσιμότητας, πρώτος συνεχίσω με τον κύριο Σαρδέλη, και από ό,τι φαίνεται και ο Δήμος ο δικός σας κάνει ένα αντάρτικο, να το πω έτσι, τουλάχιστον έχει δώσει ένα εντέλεσθε από τους πρώτους Δήμους της χώρας να μην δοθούν στοιχεία των υπαλλήλων. Για ποιο λόγο αυτή η στάση? Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι εμείς σαν Δήμος Καλαμάτας εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους πραγματικά σε αδυναμία εκπλήρωση του ρόλου τους. Η υποβάθμιση των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικά σε τομείς όπως είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες με την απαγόρευση της προσλήψης ΙΕ δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους Δήμους. Εμείς σαν Δήμος Καλαμάτας πιστεύουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη πάλι, όπως είπε νωρίτερα και ο κ. Σαρδέλης, είναι πραγματικά ενεργή υπάλληλη του Δήμου Καλαμάτας και δεν μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο με μια οριζόντια απόφαση να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τις ανταποδοτικές, αλλά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνετε εσείς? Δεν θα δώσετε στοιχεία, θα συνεχίσετε σε αυτήν την τακτική, την επιμονή, να το πω? Ο Δήμαρχος Καλαμάτας έχει αποφασίσει να πάει το θέμα μέχρι τέλους. Θα δούμε τι νέα δεδομένα θα δημιουργηθούν στην πορεία και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως, κύριε Σαρδέλη, εσείς δεν προχωράτε σε καταλήψεις, έτσι? Αυτό δείχνει ότι είσαστε ικανοποιημένοι από τη στάση του Δήμου. Εμείς πρώτα απ' όλα συμμεριζόμαστε τη στάση της ΠΟΕΟΤΑ, του συνδικαλιστικού μας οργάνου, που μιλάει για να μην φύγουν λίστες προς το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τη Δημοτική Αρχή, ήρθαμε σε συμφωνία να μην αποσταλούν αυτές οι λίστες. Όντως, δόθηκε και το εντέλεσθε στις υπηρεσίες για να καλυφθούν και δεν συντρέχει λόγος να κάνουμε κατάληψη στο γραφείο προσωπικού για να μην στείλει τις λίστες. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να εναρμονιζόμαστε με τη στάση της ΠΟΕΟΤΑ που λέει στάσεις εργασίας αύριο 11 με 3 και η απογευματική βάρδια 4 με 7 το απόγευμα. Και ό,τι άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις αποφασίσει το συνδικαλιστικό μας όργανο, το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ νομούμε Συνίας, θα τις ακολουθήσει πιστά και θα συμμετέχει μαζικά. Να έρθω στον Νίκο, γιατί σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα βραχνά στην κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο έχει δημιουργήσει έτσι και έντονη αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει με το ζήτημα της διαθεσιμότητας. Εμείς, καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Εμείς εκφράζουμε τον κόσμο. Ποια κυβέρνηση θα θέλει? Με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα τα βρει μόνη της με τον συνδικαλιστικό φορέα των ΠΟΕΟΤΑ. Εγώ να πω κάτι για τον κύριο Σαρδέλη. Κύριε Σαρδέλη, καταρχήν την προσφορά τη δικιά σας την ξέρει, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, ο Δήμος Καλαμάτας και τον αγώνα σας σε όλες τις συνθήκες, καλές και κακές, παντού. Κανένας πιστεύω στην Καλαμαντιάνο που σας ξέρει εσάς προσωπικά. Και πάντα είσαστε στο Δήμο παρόν. Αλλά να σας κάνω μια ερώτηση: πόσα άτομα έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος? Πόσα άτομα είναι οι εργαζόμενοι που απασχολεί όλος ο Δήμος? Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι περίπου στα 500 άτομα. Μαζί με τις δημοτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο του Δήμου, αλλά. Μιλάω μόνο για το Δήμο. Ναι, με τις δημοτικές επιχειρήσεις όλα. Φάρις, ΑΔΕΚ. Αυτά όλα τα. Μπορεί να είμαι σίγουρος για το νούμερο που θα αναφέρω. Δεν πρέπει όλες μαζί οι άλλες επιχειρήσεις να ξεπερνάνε τα 200 άτομα. Δηλαδή 700 λέτε. Ναι. Και εμένα οι πληροφορίες μου είναι γύρω στα 800, οι πληροφορίες δικές μου. Εσείς τώρα είστε ένας άνθρωπος έμπειρος. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είστε αυτή τη στιγμή σε μια θέση η οποία είναι κλειδί, σε μια θέση η οποία υποστηρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, που και εμείς τα υποστηρίζουμε και κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φύγει από τη θέση του. Κανένας, το λέω αυτή τη στιγμή, γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο τώρα μετά από 25 χρόνια εργασίας, δηλαδή 45 χρόνια να μην έχει χωρίς δουλειά. Πού θα πάνε να βρουν δουλειά? Εδώ πέρα θα μπορούν να βρουν οι νέοι, θα βρουν οι μεγάλοι. Αλλά θέλω να πω, εσείς αν ήταν δικιά σας επιχείρηση, θα απασχολούσατε τόσα άτομα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να βλέπουμε τους ΟΤΑ σαν μια στιγμή επιχείρηση. Οι ΟΤΑ, αν πάρουμε τις αρμοδιότητες που έχουν, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολλές. Το προσωπικό, μη σας φαντάζει ότι είναι υπέρμετρα μεγάλο. Η ΟΤΑ, συγγνώμη. Η ΟΤΑ ή ο Δήμος Καλαμάτας πιο πολύ? Γιατί όταν μιλάμε για 800 άτομα αυτή τη στιγμή προσωπικό, ξέρετε τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει άλλη επιχείρηση στη Μεσσηνία να έχει 800 άτομα προσωπικό. Αν σκεφτείτε, κύριε Μπελόγιαννη, το έργο που συντελεί ο Δήμος Καλαμάτας, ναι, είναι η καθαριότητα σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, ναι, τον Καλλικρατικό Δήμο, είναι η ΔΕΙΑΚ, είναι τα πολιτιστικά, είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρει, είναι οι διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι μεγάλο το εύρος των υπηρεσιών. Μπορεί να λέμε 800 υπάλληλοι, αλλά αν κάτσουμε κάτω και δούμε το έργο
που συντελεί ο Δήμος Καλαμάτας είναι πάλι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Όχι, δηλαδή μπορεί, έχει να, ανοίξει, μπορεί να βρείτε και κενά. Να συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή έχει ανοίξει τόσες πολλές μεγάλες τρύπες ο Δήμος Καλαμάτας που και τα 800 άτομα είναι λίγα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δεν έχει ανοίξει. Δηλαδή όσοι τόσες πολλές δραστηριότητες, μάλλον όχι τρύπες, δραστηριότητες. Συγγνώμη, λάθος έκφραση. Στο Δήμο έχει, σύμφωνα με τις δραστηριότητες όπως μας το λέτε, μπορεί να είναι και λίγα τα 800 άτομα. Θα δείτε ότι οι υπηρεσίες που έχουν αναθέσει στους ΟΤΑ γενικότερα και στο Δήμο Καλαμάτας είναι πάρα πολλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάλληλοι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι ακόμα, ειδικότερα στην καθαριότητα. Ναι. Και αν δεν χρειαζόντουσαν υπάλληλοι, δεν θα βλέπαμε αυτό το μεγάλο αριθμό που παίρνουν με διάφορα προγράμματα, όπως τους 5 μήνες, ουσιαστικά σκλαβιά για τους εργαζόμενους. Γιατί? Γιατί έχουν δει ότι οι ΟΤΑ έχουν ανάγκη από εργαζόμενους. Έχουν εργαζόμενους για να προσφέρουν έργο. Να σας διακόψω, και παίρνουν, αν μου επιτρέπετε, και παίρνουν με τους 5 μήνες. Προβλέπετε 650 άτομα στην Πεσσινία. Αν είναι υπεράριθμοι υπάλληλοι, γιατί παίρνουν 650 άτομα? Απλούστατα παίρνουν άτομα για να μην πάρουν με μόνιμη σχέση εργασίας και παίρνουν άτομα με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτό που είναι ο στόχος. Να σας πω τώρα σε αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά, να ξεκινήσω το τελευταίο. Τα πεντάμινα και αυτά τα πράγματα όλα που παίρνετε και όλες αυτές τις καταστάσεις, εκτιμώ, όπως ξέρουν και οι περισσότεροι, ότι είναι μόνο και μόνο για να κλείσουν τα μάτια κάποιων νέων ανθρώπων για να μην υπάρχει ανεργία. Δεύτερον, οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μπαίνουν αυτή τη στιγμή με θέμα τέτοια, με τέτοιες συνθήκες εργασίας, δηλαδή πεντάμινα, οχτάμινα και τέτοια, μετά πάνε στους βουλευτές, πάνε στους υπουργούς, πάνε σε οποιοδήποτε για να νομιμοποιηθούν. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι στο Δήμο, που είναι αυτή τη στιγμή που μου λέτε ότι έχει 800 άτομα περίπου, άτομα προσωπικό, ήδη ξεκινήσαν με πεντάμινα και εξάμηνα παλαιότερα και έχουν νομιμοποιηθεί. Και αυτό το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μιλήσατε εδώ ότι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν είναι κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσφέρουν και για τον άλλο λόγο τους θεωρείτε εσείς πιο καλύτερους από τους άλλους. Δεν ξέρω τι είναι και δεν είναι. Αυτό. Δεν είπα αυτό. Έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι όλοι οι υπάλληλοι που αποχωρούν από τους ΟΤΑ είναι υπάλληλοι που προσφέρουν. Και δεν υπάρχουν οι άλλοι δεν προσφέρουν, οι άλλοι που είναι. Οι άλλοι, γιατί οι να σας πω κάτι, εγώ από τα πεντάμινα και τα οχτάμινα, ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν πάνε καν, δεν πατάνε καν. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Να μιλήσω ειδικότερα για τους ΟΤΑ του νομού Μεσσηνίας, τους δήμους του νομού Μεσσηνίας. Δεν συμβαίνει αυτό που λέτε. Ίσα-ίσα που τα παιδιά που έρχονται με 5 μήνες προσφέρουν έργο πολύ μεγαλύτερο από την αμοιβή που παίρνουν. Αλλά λόγω της ανάγκης έρχονται έστω και με αυτή την πενιχρή αποζημίωση. Αλλά προσφέρουν έργο. Μπορώ να σας πω, να μην αρχίζω να παριθμώ, υπηρεσίες που χωρίς την προσθήκη από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Βλέπουν τις ανάγκες, αλλά απέναντι να πάρουν, και μιλάω για την κεντρική διοίκηση, μόνιμο προσωπικό, προσφεύγουν σε αυτά τα τερτύπια. Απαγορεύουν το μόνιμο προσωπικό, παίρνουν ελαστικές σχέσεις εργασίας με πολύ χαμηλούς μισθούς, ώστε στους 5 μήνες να φύγουν, ενώ προσφέρουν έργο. Και όποιοι έχουν μέσα νομιμοποιούνται. Άρα ουσιαστικά δεν γίνεται καθόλου αυτό. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς, τους ξέρω και εμείς και εσείς, κύριε Σαρδίνη. Δεν είναι κακό αυτό να νομιμοποιηθούν και όσοι να χρησιμοποιήσουν και το μέσα να νομιμοποιηθούν. Κατά τα ψηφιακά που ζούμε. Στους Δήμους έχει να γίνει μονιμοποίηση προσωπικού αρκετά χρόνια. Μήπως ανανεώνεται σύμβαση και είναι σαν να νομιμοποιήσει? Όχι. Και το πρόγραμμα States που υπήρχε μόλις τελείωσε, σταμάτησε. Συγγνώμη, και το 18μηνα που ήταν μερική απασχόληση και τα 5μηνα όταν τελειώσει η εργασία τους θα αποχωρήσουν από ό,τι έχουν ανακοινώσει. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να ξαναβάλουν, πως έχουν ξαναγίνει έτσι. Δεν έχουν δικαίωμα να ξαναβάλουν. Στους 5 μήνες. Ναι, να ξαναγίνει. Μόνο μία φορά το χρόνο. Μόνο μία φορά το χρόνο λέει. Δηλαδή, μόνο μία φορά. Δηλαδή, μόνο μία φορά ξαναβάλουν για 5 μήνες τον άλλο χρόνο. Ναι. Τα 18μηνα. Τα 18μηνα έχουν λήξει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Μπουχαλή τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρδέλη. Κύριε Μπουχαλή. Εσείς είστε επαγγελματίας. Είστε ένας άνθρωπος, ο οποίος κακά τα ψέματα, ένας έκδοτος οικονομολόγος με αξιόλογο λογιστικό γραφείο, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε με στην επιχείρηση του πατέρα σας, και σας τιμάω αυτό το πράγμα, είστε ένας άνθρωπος του ελεύθερου επαγγέλματος. Εσείς πιστεύετε ότι τα 800 άτομα αυτή τη στιγμή που είναι στο Δήμο είναι πολλά ή λίγα? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Δεν μπορεί από τη μία η κυβέρνηση να μας οδηγεί σε. Αφήστε την κυβέρνηση τώρα να μιλήσουμε τώρα τοπικά, κύριε Μπουχαλή. Να μιλήσουμε στο θέμα του κυβερνητικού. Να μας λέει εκτέλεση προσωπικού αυτό που λέει ο κ. Σαρδέλης και πάτε πεντάμινα και βάλε προχωρά σε απολύσεις.
θα ήταν πιο έτοιμο και πιο σωστό να μας πει: μην κάνετε υποζήτηση. Προσπαθήστε να δουλέψετε χωρίς τα πεντάμινα. Δηλαδή, δεν βλέπω το λόγο υπάλληλοι πραγματικά που είναι 25 χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας. Και αυτό που για εμένα προσωπικά η διαφωνία μου είναι για την οριζόντια απόφαση. Δηλαδή, δεν μπορείς οριζόντια να παίρνεις μια απόφαση χωρίς να κρίνεις ποιος πραγματικά είναι σε υπηρεσία που είναι απαραίτητος να πηγαίνεις να πηγαίνεις στις απολύσεις. Ίσως εγώ θα ζήταγα προσωπική άποψη, εκφράζω, θα ζήταγα μια άλλη μορφή να γίνει μια πραγματικά αξιολόγηση για το τι πραγματικά είναι απαραίτητο στο Δήμο Καλαμάτας. Γιατί παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα, που πραγματικά υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ίσως σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχει πλεόνασμα. Όλα αυτά μας οδήγησαν οι παλιές αυτές οι παλαιοκομματικές. Τέλος πάντων. Την πληρώνει αυτή ο αυτός ο κόσμος. Τα πέστε. Και μετά από λίγο με τη μέσα στον Καγκουρό μεταπηδούσε σε άλλο τμήμα. Εκεί υπάρχει πραγματικά ένα σοβαρό πρόβλημα. Αναγκαζόμαστε λοιπόν για να βγει η καθαριότητα να πάρουμε οχτάμινα, να πάρουμε δίμηνα, να πάρουμε πεντάμινα και πραγματικά ο Δήμος Καλαμάτας παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Και εσείς το γνωρίζετε ότι έχουμε μειώσει και τα έξοδά μας. Έχουμε μειώσει και τις υποχρεώσεις μας σε προμηθευτές, σε τράπεζες. Να αναγκαζόμαστε πραγματικά να ματώνουμε για το θέμα, όπως είπε και ο Δήμος, το θέμα της καθαριότητας. Αυτό πραγματικά μας πονάει. Ναι. Εγώ να σας πω κάτι τώρα. Συμφωνώ σε αυτά τα πράγματα που λέτε. Έχω να κάνω και να πάρω και το μέρος στο άλλο. Εγώ αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες δικές μου είναι καταρχήν ότι ο Δήμος έχει πολλαπλασιάσει τα έξοδά του. Από τη διοίκηση Κουτσούλη, από τη δημαρχία Κουτσούλη και μετά, τα έξοδά του έχουν ξεφύγει. Δεύτερον, δεν ξέρω τι δράση έχει κάνει. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή, γιατί δείχνει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και καλά κάνετε στους υπαλλήλους αυτούς του Δήμου, που ο Δήμαρχος με το εντέλεσμα δεν στέλνει τα ονόματα και αυτά τα πράγματα στο Υπουργείο. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Γιατί δεν δείχνετε την ίδια ευαισθησία, κύριε Μπουγαλή, και στο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οι μετρήσεις λένε ότι έχουν μείνει άνεργοι τουλάχιστον 150.000 άτομα από το εμπόριο μόνο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε την καθημερινότητα αυτή τη στιγμή, η οποία αγγίζει την περιοχή μας, και βλέπουμε ότι για κάποιους δύστυχους επαγγελματίες μαζεύεται τραπεζοκαθίσματα, εφαρμόζονται σκληρά μέτρα, χωρίς να υπολογίζετε πόσα μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα και πόσες οικογένειες μένουν στον δρόμο. Και οικογένειες επιχειρηματιών, επαγγελματιών, δυστύχων επαγγελματιών, όχι επιχειρηματιών μεγάλων, αλλά και εργαζομένων. Να σας πω κάτι μόνο, ότι εμείς εδώ πέρα το προσωπικό που είχαμε απολύσει και εμείς πάρα πολλοί, πολλοί από αυτούς έχουν αναγκαστεί να φύγουν μετανάστες στην Αυστραλία. Για αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν μιλάτε? Γιατί δεν δείχνετε την ευαισθησία για τον κόσμο των άλλων, τον απέξω του ιδιωτικού τομέα? Γιατί είστε και ιδιωτικός εσείς. Εσείς δηλαδή είστε από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν δείχνετε την ευαισθησία? Μήπως. Δεν ξέρω, πέστε μας. Βάλατε πάρα πολλά ζητήματα. Ναι. Είπατε ότι όλες οι μαχοκίνητα του κ. Κουτσούλη έχουν αναβάσει τα έξοδά τους. Δεν στέκει αυτό που λέτε. Δεν είναι το ίδιο, αυτή τη στιγμή ο ίδιος. Δηλαδή τα ίδια έξοδα υπάρχουν, δηλαδή που ήταν. Είπα τον κ. Κουτσούλη, δανείστηκα τον προηγούμενο δήμαρχο. Συγγνώμη. Δεν ήθελα τώρα να πλέξω δικό μου κανένα. Εγώ γιατί σα βλέπω ότι αντιδράσατε για τον κ. Κουτσούλη. Εγώ λέω για την προηγούμενη δίκηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, και να σα πω γιατί σου λέω αυτό το πράγμα. Γιατί από ό,τι ξέρω, πριν δεν πληρώνονταν κανένα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε έξι αντιδημάρχου. Έχουμε πρόεδρους των νομικών προσώπων, διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή μιλάμε για τρελά χρήματα και όλοι αυτοί πληρώνονται. Δεν ξέρω να πληρώνονταν πριν. Ήδη ένας δήμαρχος ενός οργανισμού γυρνάει έξω και ετοιμάζεται, για, να μην πω και τίποτα άλλο, ετοιμάζεται για υποψήφιος δήμαρχος να κατέβει με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τόσοι που πληρώνονται δεν επιβαρύνουν το Δήμο? Πληρωνόντουσαν πριν αυτοί? Πρώτα απ' όλα για τα έξοδα. Γίνεται μια παρανόηση. Έχουν περάσει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο Δήμο Καλαμάτας. Ίσως η μεγαλύτερη αρμοδιότητα σε χρήμα είναι τα κοινωνικά. Δηλαδή τα επιδόματα που αναγκάζεται να δώσει ο Δήμος για όλη τη Μεσσηνία. Οπότε λοιπόν, αν δείτε στον προπολογισμό ή στον ισολογισμό του Δήμου μας κάποια έξοδα, είναι 10 εκατομμύρια και παραπάνω. Σας λέει ο κ. Σαρδίδης, θα γνωρίζει καλύτερα. Είναι κοντά 12 εκατομμύρια και παραπάνω, ίσως το χρόνο, τα έξοδα και τα προνοιακά επιδόματα. Άλλο ένα θεσμό που μας ήρθε στη τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, χωρίς προσωπικό ουσιαστικά, και αν κάποιο Δήμο και αυτό να το φέρει εις πέρας. Και εις βάρος να σημειώσω ότι και τα ποσά αυτά εις βάρος των ΚΑΠ των Δήμων, βέβαια πανελλαδικά, έτσι. Εις βάρος των ΚΑΠ, των θεσμοθετημένων ΚΑΠ, 38-52 του Καλλικράτη, και μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος δεν εφαρμόζεται, και μιλάμε για αντισταγματικότητα πλέον της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς θεσμοθετημένοι υπόρρεται να αποδίδουν στην κεντρική κυβέρνηση. Για το άλλο που είπατε για τους αντιδημάρχους. Αυτή είναι ένας αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος Καλαμάτας στοιχίζει, ο Δήμαρχος περίπου αμείβεται ως ο διευθυντής του Δήμου, ένας διευθυντής μιας υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. Ένας αντιδήμαρχος, και να σου πω ότι τη χάνει τώρα όλοι οι αντιδήμαρχοι να είμαστε αποκλειστικής απασχόλησης,
Αμοιβόμαστε λίγο παραπάνω από έναν μέσο υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας και σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσετε. Αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε τα ταμεία μας. Δεν είμαστε καλύτερο Δήμος. Μιλάμε για 400 ευρώ περίπου μηνιαίο, α πούμε, το ταμείο μας. Δεν μιλάω για του αντιδημάρχου. Και εγώ σαν αντιδημάρχο στο Δήμο λιγότερο από τι σχέσει. Ναι, δεν μιλάω για του αντιδημάρχου. Εγώ μιλάω εγώ για όλο το συμμετοχικό συμβουλίο των οργανισμών. Μιλάω για μεγάλο κόστο. Αυτό δεν είναι ούτε 2% του εξόδου του Δήμου για με πείτε των δημάρχων των δημάρχων. Ναι, αυτά τα πράγματα όμως στη στιγμή που εδώ πέρα υπάρχουν το αλληλού του μαζεύεται τα τραπεζοκαθίσματα από το πεσοδρόμιο, κύριε Μπουχαλή. Αυτά πράγματα προκαλούν. Για να σας πω για κάτι. Ο κόσμος, εμένα με έχουν πιάσει δηλαδή και το θέμα εδώ πέρα και όλους μας. Πιστεύω όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τα ΜΟΜΕ. Πάρα πολύ και κάνω παράπονα. Λέει ο Δήμαρχος, γιατί δεν δίνει την ιδιαβεσία για μας, που κλείνουν το μαγαζί μας, μας κυνηγάνε με το ένα με το άλλο. Εσείς ξέρετε τι μα να πει κυνήγι σε επιχείρηση. Εσείς ξέρετε τι μα να πει. Δηλαδή, μέχρι και την επιχείρηση τη δική σας, θυμάστε πώς μπαίνει η εφορία και το ΙΚΑ. Για φανταστείτε τώρα σε αυτούς που μπαίνει η εφορία, το ΙΚΑ, το Δημοτικό, ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Φαντάζεστε. Εμείς, να σας πω κάτι. Να ξεκαθαρίσω. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη, αν χρειαστεί, να κάτσουμε στο Δήμο αυτή να εργαζόμαστε και πραγματικά εργαζόμαστε για το Δήμο Καλαμάτας και χωρίς καμία αμοιβή. Αν αυτό χρειαστεί, να είστε σίγουροι θα το κάνουμε, να του τονίσω αυτό. Για το θέμα που βγάζει και τραπεζοκαθίσματα. Πραγματικά το είδαμε εγώ να σα πω και να σα φανεί αυτό να γελάσετε. Πραγματικά το είδαμε και με κοινωνικό μάτι αυτό το φαινόμενο. Γιατί είχαμε το φαινόμενο να είναι ένα επιχειρηματία σωστό, να είναι κύριο σε όλες τις υποχρεώσεις προς το Δήμο και το έχω πει ότι πραγματικά να ματώνει να εντάξει το Δήμο. Και ο διπλανός επιχειρηματίας που είχε ακριβώς την ίδια επιχείρηση για χρόνια ολόκληρα, μιλάμε για 5 ετία, 6 ετία, 7 ετία. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις προσφύγαμε. Να μην έχει αποδώσει τον ευρώ στο Δήμο. Αυτό προκαλεί αθέμητο ανταγωνισμό και εμείς, σαν Δήμος Καλαμάτας, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Καταλαβαίνετε ότι βοηθάμε τους υγιείς επιχειρηματίες. Και αυτοί που πραγματικά έχουν προσφέρει στο Δήμο και προσφέρουν και στο λαό της Καλαμάτας. Δεν πρέπει να το κρύψουμε. Εμείς το καλοκαίρι από τα έσοδα, από την παραλιακή ζώνη και από τους κοινώσεις χώρους. Πραγματικά κρατήθηκε ο Δήμος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Εμείς πραγματικά τους ευχαριστούμε για τους σωστούς επιχειρηματίες. Καταλαβαίνουμε βέβαια το πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας. Αλλά δεν μπορούμε. Πρέπει να βάλουμε έναν κανόνα. Να πούμε ότι αυτοί που χρωστάνε 3, 4, 5 χρόνια δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του Δήμου. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να πάψει αυτή η κατάσταση. Κύριε Μπουχαλή, απλά να βάλουμε μια άλλη τελεία για να προχωρήσουμε και λίγο με τον κύριο Σαρδέλη γιατί συζητάμε τη διαθεσιμότητα και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πώς αντιδράσετε από εδώ και πέρα, κύριε Σαρδέλη, γιατί η δική σας η Ομοσπονδία είναι εξαιρετικά δυναμική. Τι θα γίνει, θα έχουμε μαζικές καταλήψεις για τους υπόλοιπους Δήμους Μεσσηνίας όμως. Κύριε Κανελόπουλε, εμείς θα έχουμε δυναμικές αντιδράσεις. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι που να πάρουν πίσω αυτό το άδικο μέτρο. Το αν θα πετύχουμε ή όχι, θα κριθεί από την πορεία και από τη συμμετοχή των εργαζομένων. Το πόσο άδικο είναι και το πόσο χωρίς καμία μελέτη φαίνεται από τα δελτία τύπου, αν κοιτάξετε, του Υπουργού. Διοικητής της μεταρρύθμισης. Ενώ βγάζει υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, απολύει ουσιαστικά υπαλλήλους, στέλνει στις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς και του ζητάει να του πούνε τις ελλείψεις τους. Σκεφτείτε ένα Δήμο να έχει διώξει 30 άτομα σε διαθεσιμότητα και μετά να στείλει ένα χαρτί στο Υπουργείο και να λέει έχω ανάγκη από 50 άτομα. Από 50 υπαλλήλους. Γιατί πραγματικά θα έχει ανάγκη από 50 υπαλλήλους. Με τις αποχωρήσεις που θα υπάρξουν με τις συνταξιοδοτήσεις. Πόσα άτομα, να ρωτήσω έτσι, σε επίπεδο Μεσσηνίας, πόσα άτομα είναι σε διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει μπει σε έλεγχο αυτών των καταστάσεων. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να μην στείλουμε στοιχεία, δεν έχει μπει και σε έλεγχο. Και από ό,τι πληροφορούμε και στους άλλους Δήμους της Μεσσηνίας, γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Κοροϊδεύουν με τη διαθεσιμότητα. Είναι απόλυση. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε τα ίδια μέλη της ίδιας κοινωνίας. Ποιος είναι ο ιδιωτικός τομέας? Ο αδερφός μας, ναι, βέβαια. Ο πατέρας μας, όπως και εμείς. Αλλά δεν έχει στη διγαλιστική φορέα δυνατό σαν και εσάς, κύριε. Ορίστε. Δεν έχει, κύριε Σαρδέλη, στη διγαλιστική φορέα σαν και εσάς ο ιδιωτικός τομέας. Γι' αυτό και πρώτος τραβάει το γολγοθά του ο ιδιωτικός τομέας. Κακός τον τραβάει και πολύ πιο κακός τον τραβάτε κι εσείς. Νομίζω. Αλλά λέω αυτό το πράγμα. Τον αποπροσανατόλησαν τον ιδιωτικό τομέα. Έχει συνδικαλιστικό όργανο. Αλλά ναι. Στην αρχή του έβαλαν αντιπάλους. Μην το μιλητήριο έχει. Τώρα γιατί το μιλητήριο έχει συνδικαλιστικό όργανο. Στην αρχή του έβαλαν αντιπάλους τους δημοσίους υπαλλήλους. 1,5 εκατομμύριο. Ναι, βέβαια. Εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. 4.000-3.000 ευρώ ο καθένας έλεγαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας. Με την απογραφή αποδείχτηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ κάτω των 700.000 που μέσα βρίσκονται και οι στρατιωτικοί και όλοι. Εκεί το ξεπέρασαν. Τώρα άρχισαν ότι δεν είναι αποδοτικοί οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Άρχισαν να βγάζουν δηλώσεις του κυρίου Φούχτεν που λέει ότι ένας δημόσιος υπάλληλος Γερμανός δουλεύει για τρεις Έλληνες. Όταν βγάλαμε τα στοιχεία όμως η ΑΔΔΗ, αποδείχθηκε ότι οι Έλληνες δουλεύουν πολύ περισσότερο από τους Γερμανούς. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν πρέπει να συκοφαντούμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, όχι, προς Θεού. Παράγουν έργο, δεν λέω για εσάς. Όχι, προς Θεού, και όλοι μας, όλοι μας. Γιατί πολλοί, να σας πω κάτι, πολλοί βλέπουμε όλοι του ιδιωτικού και του επιχειρηματικού τομέα, βλέπουμε τους δημοσίους υπαλλήλους σαν, σαν αντιπάλους, αλλά και πολλοί, κύριε Σαρδέλη, από τον ιδιωτικό τομέα βλέπουν τον επαγγελματία και τον επιχειρηματία όταν πάνε στη δουλειά του να ζητήσει κάποιο χαρτί και τρία τον βλέπουν, έλα ρε, αυτός έχει λεφτά. Δηλαδή είναι. Έχει τελειώσει ο μύθος πάλι αυτός που λέμε τώρα, αυτός ο επαγγελματίας, ο ένας ο άλλος. Δηλαδή δεν έχει κανένας επαγγελματίας λεφτά και ο πρώτος που πληρώνει είναι ο επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας. Μπορώ να σου διαβεβαιώσω αυτό το πράγμα από δικιά μου προσωπική εμπειρία που ξέρετε πόσα χρόνια είμαι επαγγελματίας και επιχειρηματίας και ξέρετε πόσα έχω χάσει και πόσα χρωστάω κιόλας. Ξέρετε πολύ καλά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας, νομίζω οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο και αυτό το γνωρίζουν οι δημότες. Πολλές φορές έχουν τύχει. Συγχαρητηρίων από τους δημότες για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει και σε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι να το απαξιώνουμε σε μια δύσκολη στιγμή. Απλούστατα, όταν βάζουν το δίρε και βασίλευε, να κατηγορεί ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο. Ο δημόσιος στον ιδιωτικό, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, χαίρονται οι μεγάλοι. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Ρητορικό, πέστε το όπως θέλετε. Η Τρόικα πιέζει και λέει, δεν θα πάρετε τη δόση αν δεν φύγουν τόσοι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί η Τρόικα δεν λέει, δεν θα πάρετε τη δόση αν δεν πιάσετε τους φοροκλέφτες που έχετε στις λίστες και τις κρύβετε, και χτες ο Γερμανός οικονομολόγος που βγήκε είπε να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των Ελλήνων αλλά την Ευρώπη που είναι προϊόν φοροδιαφυγής. Να εξετάσετε τις περιπτώσεις πολύ αυτές σωστό. Και να εισπράξετε. Αυτό όμως πέρασε στα ψηλά. Έγινε μια δήλωση και τελείωσε. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα που άκουγα δελτία ειδήσεων, δεν άκουσα καθόλου να αναφέρονται σε αυτό και να πούνε. Πρώτα θα πιάσουμε τους φοροκλέφτες, να δούμε φτάνουν τα χρήματα. Και μετά και να προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα. Συμφωνώ μαζί σας και οι φοροκλέφτες με τους μεγάλους παχυλούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που δεν μπορεί να τα δηλώσει πουθενά, δεν βγήκαν ποτέ στο να του βγάλει κανένα στην εφημερίδα ή. Στις εφημερίδες που τους έχουν πρωτοσέλιδο, όποιον συλλαμβάνουν, όποιο δύστυχο συλλαμβάνουν που χρωστάει στην εφορία και στο ΙΚΑ τον βγάζει πρωτοσέλιδο, αυτό είναι που δεν έχει πληρώσει και τάχει τα λεφτά στην τράπεζα, δεν ασχολείται κανένα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια. Την Πέμπτη είπα τα Γενική Συνέλευση, κύριε Σαρδέλη. Την Πέμπτη είναι η Γενική Συνέλευση των Δημοτικών Υπαλλήλων όλου του νομού Μεσσηνίας, που εκεί θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας και θα ακολουθήσουμε τις στάσεις της ΠΟΕΟΤΑ. Καλή επιτυχία, κύριε Σαρδέλη. Κύριε Μπούχαλη, να ευχαριστήσουμε και εσάς. Καλή σας συνέχεια. Συνεχίζουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα. Έντονα είναι τα παράπονα για τα σημεία τοποθέτησης των νέων υπογείων κάδων, ένα έργο που εξελίσσεται στην Καλαμάτα αυτές τις μέρες. Ωστόσο, οι επιλογές χωροθέτησής τους φαίνεται να επηρεάζουν ακόμα και την κυκλοφορία, κάνοντας το πέρασμα από διάφορα σημεία της πόλης επικίνδυνο. Ξαφνικά άρχισαν να ξεβιτρώνουν παντού υπόγειοι κάδοι στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Περί τους 130 υπόγειους κάδους θα εγκατασταθούν στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ένας αγώνας δρόμου είναι σε εξέλιξη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα αρκετά είναι τα παράπονα που έχουμε δεχθεί από τον κόσμο για το πού τοποθετούνται είναι οι μόνιμοι κάδοι. Αυτοί, όπως θα δείτε άλλωστε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, είτε θα ξεπροβάλλουν ξαφνικά μπροστά σας μετά από μία στροφή, είτε θα βρίσκονται στη μέση του πεζοδρομίου, είτε θα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του δρόμου. Ο κίνδυνος λοιπόν από τα σημεία στα οποία τοποθετούνται μοιάζει μεγάλος και γι' αυτό και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Μέσα σε όλα καταγράφτηκε περιπτώσεις όπου τρύπες ανοίγονται, ξαφνικά ξεπηδούν παρά το γεγονός ότι άλλα είναι τα σχέδια που έχουν δοθεί, καλώδια ΔΕΗ και ίδρευσης, στη συνέχεια οι τρύπες κλείνουν και οι κάδοι κατασκευάζονται λίγο πιο πέρα. Βάλε Facebook! Οπα.
Λοιπόν, είδαμε πώς καταγραφεί η κατάσταση και είναι μια πραγματικότητα. Έτσι όπως εξελίσσεται το έργο, αυτό που εντοπίσαμε σήμερα, πέρα από τα σημεία που θα σχολιάσουμε, είναι και τα απίστευτα να σκάβονται ούβες, να συναντάνε δίκτυα, να κλείνουν οι ούβες, να πηγαίνουν λίγο πιο κάτω. Όλα αυτά, τέλος πάντων, τα πράγματα. Καλησπέριζουμε για τον Θανάση Τσαμούλη, το διευθυντή της Εφημερίδας Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μιλάμε για τους υπόγειους κάδους, μιλάμε για τους υπόγειους κάδους και η πραγματικότητα, λοιπόν, Νίκο, είναι κάπως έτσι. Θέμη, κυριολεκτικά πρέπει να έχουν τρελαθεί όλοι οι δημοσιογράφοι, όλες οι εφημερίδες, όλα τα κανάλια από την πίεση του κόσμου για τους υπόγειους κάδους. Δεν ξέρω, στο Δημαρχείο δεν έχουν καταλάβει αυτή την πίεση. Εν πάση περιπτώσει, για το ο κάθε άνθρωπος μιλάμε, τα παράπονα είναι πολλά. Έχουμε τρελαθεί. Και τα περισσότερα έχουν δίκιο ο κόσμος. Ξεκινώντας από τις πληροφορίες που μάζεψα εγώ, να σας πω εγώ τι πληροφορίες έχω μαζέψει. Καταρχήν, εκεί που σκάβονται οι κάδοι, στους περισσότερους από κάτω περνάνε δίκτυα ίδρευσης, δίκτυα τηλεφώνου, τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός που πηγαίνουν κάτι. Σταματάνε δηλαδή οι γούβες και φωνάζουν τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, δεν ξέρω ποιους φωνάζουν εκεί, για να μεταφέρουν τα καλώδια. Ή τα νερά, ή τη ΔΕΗ, οτιδήποτε είναι. Δείχνει ότι τελικά μάλλον έχει γίνει στο πόδι αυτή η κατάσταση και δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος μηχανικός είναι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, να πω κάποιες πληροφορίες. Τον Αύγουστο, μάλλον τον Ιούλιο, επιλέχθηκε μια δαπάνη για 131 κάδους. Ξέρετε πώς είναι η δαπάνη για αυτούς τους κάδους? Τους βλέπουμε, να μας δείξει ο Χρήστος τους κάδους αυτούς, πριν να φτάσουμε στο σημείο εδώ που έχουν κλείσει τους δρόμους και τέτοια πράγματα οι κάδοι. Οι κάδοι αυτοί, οι 131 κάδοι, στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε το κοστολόγιο 770.000 ευρώ περίπου. Δηλαδή, ο κάθε κάδος περίπου στοιχίζει γύρω στους 5.800 ευρώ. 5.800 ευρώ ένα κάδο. Αυτό ο κάδο βλέπετε. Εγώ νομίζω από τόσα πράγματα που έχω κάνει εγώ, από τόσα έργα, μικρά μεγάλα που έχω κάνει εγώ με τα μαγαζιά, με αυτά τα πράγματα, ή όποιο έχει κάποιο εργολάβο εμπειρία σε όλα αυτά τα πράγματα, το κόστο είναι μεγάλο. Το κόστο δηλαδή, λε, κανένα σπίτι φτιάχνουμε. Τρομακτικό το κόστο. 6.000 ευρώ δηλαδή περίπου για τον κάδο. Αυτό το πράγμα ας το ψάξουν οι ειδικοί. Λοιπόν, τον Αύγουστο, με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιλέχθηκαν 181 θέσεις, εκ των οποίων θα χρησιμοποιούσαν 131. Και τώρα αυτή τη στιγμή, σε 181 που έχουν επιλεχθεί, ψάχνουν να βρουν τις 131 και βάζουν μία τους κάτους εδώ, μία τους κάτους εκεί. Ο κόσμος έχει επαναστατήσει. Ήδη με πήρε η γυναίκα αυτή η οποία μένει στη Βελισσαρίου, που το βλέπετε πολύ καλά που είναι ο κάδος, έχει κλείσει το δρόμο. Ο δρόμος αυτός, άμα περάσει ένα φορτηγό, δεν μπορεί να περάσει με τον κάδο. Δεύτερον, μας πήραν τηλέφωνο. Τους κάδους βλέπετε πόσα ρεπορτάζ, πόσα τι πήγαμε και κάναμε σήμερα σε όλη την Καλαμάτα. Αλλά υπάρχει και πάλι ένα έντονο παράπονο τώρα που δεν είχαμε κάμερα να στείλουμε, δεν προλάβαμε να στείλουμε. Στην οδό Αθηνών απέναντι από τη στάση του Κανάρι, το οποίο πάλι και εκεί είναι, λέει, ένας κάδος. Μερικές φορές βέβαια ο κόσμος είναι και υπερβολικός. Αλλά λέω ότι υπάρχουν κάποιες τρανταχτές περιπτώσεις, οι οποίες ο κόσμος έχει δίκιο. Τρανταχτή περίπτωση είναι, για παράδειγμα, να κόβεται το πεζοδρόμιο, το είδαμε, και να μπορεί να κυκλοφορήσει άτομο. Τρανταχτή περίπτωση είναι. Με τι κριτήρια γίνανε, ναι. Επάνω στην Κρήτη να πας να στρίψεις και να πέφτεις κατευθείαν πάνω στον κάδο. Τα είδαμε και λίγο. Μα εκεί δεν περνάει και φορτηγό δηλαδή. Εδώ για παράδειγμα, επάνω στη στροφή κάποιο αυτοκίνητο στρίβει από την Ακρίτα προς τα δεξιά και πέφτει πάνω στον κάδο. Το πρώτο πράγμα. Δεν ξέρω με τι κριτήρια επιλέγηκαν. Και δεν ξέρω και αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω πώς δεν έχουν την πίεση, δεν έχει ο Δήμος την πίεση. Εμείς ο κόσμος μας έχει τρελάνει και καλά κάνει ο κόσμος και μας έχει τρελάνει για να πούμε και εμείς την άποψή του. Και το κυριότερο από όλα αυτό που είπα, ότι το κόστος είναι 5.800 ευρώ περίπου για κάθε κάδο τέτοιο. Και να προσθέσω και το άλλο, να δώσω και άλλη μορφή δανάση σε αυτό το πράγμα που πήγαμε και κάναμε σήμερα εμείς που γυρίσαμε όλη την Καλαμάτα. Ότι οι περισσότεροι, αυτά θα πρέπει να το δει και ο Δήμος πάλι καλά, πολύ καλά, οι περισσότεροι οι οποίοι δουλεύουν για αυτές τις εργασίες είναι ξένοι. Και δεν θέλω να δώσω μομφή στους εργολάβους του Δήμου για αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να ρίξω μομφή σε κανέναν. Εδώ ή δεν επιλέγουν Έλληνες, οι οποίοι η ανεργία έχει φτάσει, έχει περάσει το κόκκινο, ή δεν πάει κανένας Έλληνας για δουλειά. Ας μας πούνε. Οι περισσότεροι που φτιάχνουν αυτά τα πράγματα είναι ξένοι. Είναι Αλβανοί οι περισσότεροι. Και άλλες ειδικότητες, ρουμπάνοι και τέτοια. Οι περισσότεροι. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν πρέπει να επιλεγούν σαν πρώτη προτεραιότητα. Να επιλεγούν, δεν ξέρουμε και τι κάνουν και οι εργολάβοι όμως από την άλλη, φαντάζομαι έτσι. Ναι, οι εργολάβοι πρέπει να έχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει τον εργολάβο, δηλαδή είναι σε μένα τον εργολάβο και πάει και φέρνω Πακιστανούς. Που πληρώνω 10 ευρώ μερογράμματο. Έτσι παίρνουν εκτός οι εργολάβοι. Δεν έπρεπε ο Δήμος να επιβάλλει να έχει τουλάχιστον ένα ελληνικό το προσωπικό μόνιμο, ελληνικό το προσωπικό μόνιμο,
να είναι το προσωπικό από την Ελλάδα. Καλά, αυτό το και ιδιαίτερα από την περιοχή, από την περιοχή εδώ την τοπική τη δική μας. Το είχαμε ακούσει και για την πλατεία αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν θυμάμαι καλά. Και δεν μιλάει κανένας για αυτό το πράγμα. Το είχαμε ακούσει και για την πλατεία, ότι θα ήταν Έλληνες κυρίαρχα αυτοί που θα δούλευαν στην πλατεία. Την πλατεία, τώρα για την πλατεία λες, Θέμη, για το Μωρέα δεν λες. Ναι, για όλα αυτά. Για τα έργα παραχώρησης δεν λες, για τα Ολυμπιακά έργα δεν λες που στήχησαν στην Ελλάδα 50 χρόνια χρέος. Θανάση, έχεις δίκιο, αυτό το πράγμα τώρα εδώ σήμερα. Τέλος πάντων, το ζήτημα αυτό είναι πολλαπλό. Αυτό το ζήτημα που θέτει ο Νίκος της απασχόλησης τώρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρουμε... Και ποια διαδικασία. Πάνε οι Έλληνες για δουλειά να το δούμε και αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ακόμη και αυτό, ας πούμε. Πώς το πάνε. Αλλά και πόση δυνατότητα έχει ο Δήμος να παρέμβει, ας πούμε, σε κάθε έργο, αν μπορεί να το βάλει ως προϋπόθεση στη διακήρυξη αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε. Τώρα με την ουσία με τους κάδους. Θα μπορούσαμε μετά από λίγα χρόνια να μπορεί να λέγεται Καλαμάτα, ξέρω πώς λέγεται μια περιοχή εκεί, πέντε πηγάδια που λέγεται πάνω στο. Στην Άουσα θα μπορεί να λέγεται 180 πηγάδια. 180 πηγάδια. Για να σου πω την αλήθεια, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μιλάνε θετικά γι' αυτό, στη λογική ότι δημιουργεί μια άλλη αισθητική. Βουσένη, δεν είναι σωστό, λέμε για τον τοποθέτηση, για το χώρο θα λες. Ναι, τώρα, και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή από τους κάτους. Για το σχεδιασμό. Σχεδιασμός λέμε. Για το σχεδιασμό και για την τοποθέτηση έχει τόσους τεχνικούς αντιδημάρχους και ξέρω εγώ τι άλλο η Δημοτική Αρχή και Τεχνική Υπηρεσία. Θα έπρεπε κάποιος να είναι εδώ να μας εξηγήσει τη φιλοσοφία. Εμείς πάντως επειδή. Μήπως πρέπει να παραφέρει το σπίνο. Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Μήπως πρέπει να παραφέρει το σπίνο, ο κύριος Δικάς. Είναι να επικρίνουμε τις καραμπινάτες αστοχίες ή σκοπιμότητες. Γιατί υπάρχει και περίπτωση να υπάρχουν και σκοπιμότητες που πάντως θα τοποθετηθούν οι κάδοι για να μην τοποθετηθούν κάπου αλλού. Ναι, σωστό. Έτσι. Μα και αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως. Όχι, δεν λέω ότι είναι δικαιολογία. Έπρεπε απλά να μας εξηγήσει. Να μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή με ποιο τρόπο, ποια κριτήρια επιλέγονται οι θέσεις, διότι ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο εξόφθαλμες αυτές που δείξατε και ενδεχομένως και άλλες, αλλά να εξετάσουμε όμως αν είναι από αστοχία ή αν είναι από σκοπιμότητα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάντως να σου πω πως εμείς επικοινωνήσαμε με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, κανείς από τους κυρίους Ριζά και Καμισή δεν ήθελε να βγει, προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχει. Αυτό δεν είναι λύση όμως, δεν είναι λαβή. Όρισε ο κόσμος, δεν έχει ακούσει. Θα υπάρχει και αυτοψία, θα υπάρχει και επιτροπή από ό,τι κατάλαβα για να δουν, να εξετάζουν τα προβλήματα. Προφανέστατα ήδη δημιούργησαν, να το βάλω έτσι με αυτό. Κοίταξε, το θέμα όμως είναι ότι ανοίγονται κάποια πηγάδια, ας πούμε, και αυτό το ζήτημα που βάλατε με τα δίχτυα επίσης είναι σοβαρό. Δείχνει, ας πούμε, μια προχειρότητα. Δεν ξέρω ποιος είναι υποχρεωμένος. Εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται η χωροθέτηση αυτή, η τεχνική και δεν υπηρεσία. Δεν ξέρετε, ο Δήμος που είναι τα δίκτυα. Η τεχνική υπηρεσία έπρεπε, νομίζω, να γνωρίζει. Πρέπει να υπάρχει μια μελέτη. Δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τόσο το χειρότερο. Αν γίνεται δηλαδή. Τελείως απρογραμμάτιστα, είναι τόσο το χειρότερο. Βέβαια, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο. Εντάξει, θα τεθεί εκ των πραγμάτων δηλαδή, αλλά θα αντιμετωπίσουμε, καλό είναι να το πούμε τώρα. Είναι η υγιεινή σε αυτούς τους χώρους και το κατά πόσο θα τηρείται συχνά η αποκομιδή των απορριμμάτων και τι θα συμβαίνει όταν δεν θα τηρείται. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι όπως παρατηρούμε σε πολλές περιπτώσεις και αυτό το έχουμε δει σε κάποια γύρα που κάναμε στην πόλη και μάλιστα εγώ επειδή είμαι στη μέση, ας πούμε, και μου αρέσει και δεν μου αρέσει που λένε, γιατί σταθμίζω ορισμένα πράγματα. Όχι, εντάξει, είδαμε ότι σε πολλούς τέτοιους κάδους, υπόγειους, επειδή άλλος βαριέται, άλλος δεν μπορεί, δεν ξέρω τι να κάνει να το λειτουργήσει, βλέπουμε γύρω-γύρω από το πηγάδι να είναι παρατημένα τα σιπράκαλα που λέγανε στο χωριό μου. Δηλαδή, σακούλες, παγούρια. Αυτά και τέτοια. Και λες τώρα τι κάνουν εκεί, περιμένουν να πάρουν νερό από το πηγάδι ή είναι γεμάτα σκουπίδια και πας και βλέπεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό θέλει μια προσοχή. Έτσι. Καλό είναι, τίνω να πω ότι είναι καλό διότι αυτή η κατάσταση είχε παραγίνει με τους κάδους και
με αυτή την προβληματική διαδικασία αποκομιδής των σκουπιδιών. Δεν είχαν επιληθεί και ποτέ, τα ξέρουμε. Ναι, η οποία αν συνεχιστεί. Τώρα από εκεί και πέρα χρειάζεται όμως, σίγουρα θα χρειαστεί. Το κόστος πώς το βλέπεις, δεν μου είπες. Κοίταξε, για το κόστος δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν έχω κάνει έργα, ούτε οικοδομές έχω, ούτε ακίνητα, ούτε κινητά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι για το θέμα του κόστους οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει κάποια εξήγηση. Γιατί από τη στιγμή δεν το θεωρείς υπέροχο το κόστος, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή. Μπορείς να είμαι παράλογος εγώ, δεν ξέρω. Τώρα οι ειδικοί θα μας πούνε. Ευτυχώς πάει από το Πράσινο Ταμείο και δεν το πληρώνει. Γιατί είναι από το Πράσινο Ταμείο, δηλαδή έχουμε βρει τα πράσινα άλογα και το Πράσινο Ταμείο. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το θέμα του κόστους, πριν πούμε, βεβαίως μπορούμε να πούμε μια άποψη ότι θεωρείται υπερβολικό. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όλες αυτές τις ιστορίες που ρυθμίζουν το κόστος των δημοσίων έργων. Έτσι, δεν ξέρω πώς η έκπτωση δόθηκε σε αυτό το έργο, αλλά εδώ βλέπεις απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι τιμές. Το τιμολόγιο που έχει καθοριστεί των δημοσίων έργων, πότε, με ποια, λοιπόν, σε ποια εποχή, με ποιες δυνατότητες κλπ. Αλλά πάντως βλέπουμε ότι σε πολλά έργα τα οποία είναι κατασκευαστικά, ναι, ότι υπάρχουν τρομερές εκπτώσεις. Και λέει, τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, η έκπτωση είναι εις βάρος της ποιότητας του έργου ή είναι υπερβολικές οι τιμές του δημοσίου, ώστε να επιτρέπουν να γίνεται λάστιχο η υπόθεση και ανάλογα να παίζονται τα παιχνίδια. Θανάση, έχουμε στην άκρη τη τηλεφωνική μας επικοινωνία στον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκο. Όχι, να μας πει ο Δήμαρχος. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Αν πρέπει να βγαίνει. Αν βγαίνει ο Δήμαρχος για τους κλάδους, θα δει τι κάνουν οι άλλοι. Κοίταξε, δεν βγαίνουν οι καθήλοι να πούνε. Καλησπέρα σας, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, δεν έχω και καλή λήψη. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλησπέρα. Από την αρχή. Εάν μου επιτρέπετε να σας πω δύο κουβέντες. Ναι. Με μεγάλο αγώνα κατορθώσαμε και διασφαλίσαμε 760.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να κάνουμε μια εγκατάσταση 130 κάδων, έχουμε καμιά πενταριά ακόμα, εξόχως επιτυχημένη έτσι δράση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε με 200 περίπου κάδους να επιτύχουμε οικονομία κλίμακας, θα κατεβάσουμε πίσω από τα απορριμματοχώρα τους εργάτες, είχαμε μέχρι τώρα 2-3 ατυχήματα, θα έχουμε λιγότερο προσωπικό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα πετύχουμε μια οικονομία ώστε να μπορέσουμε περίπου σε 3-4 χρόνια να έχουμε κάνει απόσβεση του συγκεκριμένου έργου. Μιλάμε ότι θα κινούνται το 1/3 των απορριμματοχώρων πλέον για να μαζεύουν τα σκουπίδια και πολύ λιγότεροι εργαζόμενοι, και αυτό είναι έτσι εξόχως σπουδαίο σε μια δύσκολη εποχή οικονομικά. Δεν αναφέρομαι στο αισθητικό αποτέλεσμα που είναι υπαρκτό, διότι δεν θα έχουμε σκουπίδια στους δρόμους, γιατί ο κάθε κάδος από αυτούς παίρνει 3-4 σκουπίδια 3 ή 4 κάδων. Λοιπόν, όλα αυτά κινούνται προς μια κατεύθυνση θετική και μια λογική, την οποία αποδέχεται και το Πράσινο Ταμείο. Και δεν σας κρύβω ότι το δικό μας παράδειγμα ακολουθείται από πολλές πόλεις της Ελλάδος και έχω τη φιλοδοξία να είμαστε από τις πρώτες πόλεις που θα απαλλαγούμε από τους Greek κάδους. Πάμε τώρα στα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Έχουν μπει μέχρι τώρα 70 κάδοι, υπολείπονται να μπουν καμιά πενταριά ακόμα. Τα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι στην πόλη είναι αχαρτογράφητα τα δίκτυα. Αυτό το οποίο ακούτε. Δεν ξέρουμε με ακρίβεια από πού περνάει η ΔΕΗ, από πού περνάει ο ΤΕ, από πού περνάει η οπτική ίνα. Δεν συνεργάζονται με τον Δήμο αυτή, κύριε Δημαρχέ. Αυτή είναι η κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια την τελευταία πενταετία, δεκαετία να οργανωθούμε ώστε να υπάρχει ενημέρωση των υπηρεσιών για το τι ακριβώς κάνουν στην πόλη. Το αποτέλεσμα είναι να συναντάμε συχνά πυκνά δίκτυα σε κάποια σημεία με αποτέλεσμα να υποχρεωνόμαστε να μετακινούμε τον κάδο. Έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν σας κρύβω ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν όσον αφορά τη χωροθέτηση υπαρθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο άγνωστος κι ήταν τα δίκτυα. Όσον αφορά τους κάδους που λέτε ότι είναι μέσα στους δρόμους, είναι σε σημεία όπου αράζουν αυτοκίνητα, απλά θα κοπεί μια θέση, θα γίνει παρέμβαση με τις οδηγίες της τροχείας, έχουμε πάρει άδεια από την τροχεία όσον αφορά τις χωροθετήσεις σε συγκεκριμένα σημεία και επιλέγεται ο δρόμος, διότι απλά είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, τα πεζοδρόμια είναι στενά και δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τον κόσμο. Σήμερα κάναμε μία ώρα σύσκεψη και στη Διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών. Αύριο βγαίνει κλιμάκιο με επικεφαλή στον κύριο Τζαμουράνη, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλους ιδιαίτερα τοπογράφους, να γίνει μια αυτοψία όπου έχουμε προβλήματα. Έχουμε γύρω στις 12 περιπτώσεις προβληματικές, να δούμε πού μπορεί να μετακινηθεί ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γίνεται ένα σημαντικό έργο και από λειτουργική και από αισθητική και από οικονομική άποψη. Δεσμεύομαι όπου υπάρχουν προβλήματα πάντα αντιμετωπίσουμε. Εκεί που δείχνεται κάτω νότια της Κρήτης, οι δρόμοι αυτοί είναι πεζόδρομοι. Πρέπει να γίνουν πεζόδρομοι και θα γίνουν πολύ γρήγορα. Έτσι προβλέπεται από το σχέδιο πόλης. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το σπουδαίο έργο δεν θέλουμε να στενοχωρηθεί κανείς, να έρθουμε σε σύγκρουση με κανέναν. Όπου υπάρχουν προβλήματα θα τα διορθώσουμε, και σας βεβαιώνω γι' αυτό. Όπου βλέπετε να μετακινείται, υπάρχει δίκτυο κάτω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σκάψουμε. Και αυτό το ξέρουμε. Κύριε Δήμαρχε, δύο ερωτήσεις γρήγορα. Εγώ για το τι έχει γίνει σε αυτή την πόλη 30 χρόνια, όχι, να απολογηθώ. Δύο ερωτήσεις γρήγορα, κύριε Δήμαρχε. Δεν σας ακούω, κύριε Μπελόγιαννη. Δύο ερωτήσεις, μ' ακούτε. Ναι. Μα ακούτε δύο ερωτήσεις. Αν το κόστος για εσάς, αν το βλέπετε υπερβολικό, το κόστος σας στοιχίζει 5.800 ευρώ κάθε κάδος. Και το δεύτερο είναι ότι οι δήμαρχοι, ότι οι δήμοι πηγαίνουν από ό,τι φαίνεται προς ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των σκουπιδιών. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιώτης μεθαύριο πάρει την αποκομιδή, θα έχει και το. Θα, έχει και τα, 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 θα πάρει φρίκα και 700 χιλιάρικα. Ναι, η απάντηση σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ναι. Το έργο αυτό είναι με διαγωνισμό, είναι με καθαρές και ανοιχτές διαδικασίες. Όχι, δεν φάει κανένας, δεν είναι μεγάλο όμως το κόστος. Ακούστε, τα κόστη είναι συγκεκριμένα, έχουμε απαντήσει κατ' επανάληψη. Δεν είναι μόνο το όριγμα, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη τσιμεντένη σωλήνες, είναι και ένα πλαστικό, ένας κάδος πλαστικός μαζί με ένα καπάκι. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα τα εξοπλίσουμε και με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ώστε να μας δίνουν το σήμα αν είναι άδεια ή γεμάτα. Τα έργα λοιπόν προωθούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν ξέρω, στοιχίζουν μεταξύ 4-5.000 ευρώ, στοιχίζει όλη αυτή η ιστορία. Έχει υπολογιστεί και οι αστοχίες έχουν υπολογιστεί λόγω του αχαρτογράφητου της πόλης. Το δεύτερο για το οποίο έχω να σας πω, για την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων, αυτό είναι ακόμα στο επίπεδο των ιδεών. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, δεν είναι πανάκια ο ιδιώτης σε κάθε περίπτωση. Κάθε δήμος πρέπει να έχει τα μέσα και να έχει έναν αριθμό προσωπικού για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ανάγκες οι οποίες είναι κρίσιμες, μεταξύ των οποίων είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν ομιλώ για την περιφέρεια, δεν ομιλώ για τα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά συγχωρήστε μου, η χρόνια εμπειρία με έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο σκληρός πυρήνας των πόλεων έχει ανάγκη από δημοτικές υπηρεσίες, έτσι για τα βασικά έργα. Κρατήστε σας παρακαλώ, θα θέλουμε το 1/3 των οχημάτων, ότι θα θέλουμε πολύ λιγότερο προσωπικό και θα πετύχουμε έτσι και αισθητικά αποτελέσματα σε μια πόλη που ιδρεύονταν από πηγάδια, που εν πάση περιπτώσει δεν δημιουργεί στο μάτι αρνητικό αισθητικό αποτέλεσμα αυτό. Και τη βοήθειά σας να ολοκληρώσουμε ένα έργο που σε γενικές γραμμές έτσι είναι ένα έργο θετικό. Κύριε Νίκα, καλό είναι πάντως σε αυτά τα έργα που γίνονται στην Καλαμάτα να επιλέγετε και προσωπικό Έλληνες, έτσι. Θέλω να σας πω το εξής. Σε όλα τα έργα τα οποία κάνει ο Δήμος Καλαμάτας και έξω και εκτός και έξω από το Δήμο, η προσπάθεια προς τους εργολάβους είναι επίμονη και συνεχής. Και επίσης έχουμε δώσει και εντολή στις υπηρεσίες αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εμάς να ελέγχονται αν είναι ασφαλισμένοι. Προφανώς οι μεγάλες εκτόσεις οδηγούν καμιά φορά τους εργολάβους να παίρνουν προσωπικό, αυτό που ονομάζω με μαύρη εργασία, αλλά σας βεβαιώνω ότι και το Πράσινο και η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν εντολές και γίνονται καθημερινοί έλεγχοι. Επειδή ακούω ξένοι, πάτε στην πλατεία να δείτε αν λειτουργούν, αν τη φτιάχνουν, είναι δουσέοι την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Πριν από λίγες μέρες ήταν ξένοι. Υπάρχει ένα πακέτο εργολάβων. Υπήρχαν και ξένοι. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα έχει οδηγία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να πάει για το συγκεκριμένο θέμα. Για πρόσεξε το Δημαρχέ, Κύριε Δημαρχέ, στην πλατεία υπήρχαν και ξένοι. Και μάλιστα η Χρυσή Αυγή είχε πιάσει τα στενά προ καιρού. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά, καλώς. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στην Καλαμάτα και που μπαίνει μπροστά η προοπτική να ξεκινήσει άμεσα, ο λόγος για την επέκταση και την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Σήμερα, μετά από δύο άκαρπες προσπάθειες, προσήλθαν 4 τεχνικές εταιρείες στο διαγωνισμό, με την αισιοδοξία ο ανάδοχος να έχει αναδειχθεί μέσα στη χρονιά.
της Καλαμάτας και όχι μόνο με το έργο του βιολογικού καθαρισμού που έχει να κάνει με την αναβάθμιση και την επέκτασή του να μπαίνει μπροστά. Μετά από δύο άκαρπες προσπάθειες, η διαδικασία δημοπράτησης του ξεκίνησε. Μετά από δύο άκαρπους διαγωνισμούς, σήμερα ευτυχήσαμε να προσέλθουν, να συνταχθεί η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το βιολογικό. Είναι προϋπολογισμού 4.265.000 ευρώ, από τα οποία τα 450.000 ευρώ είναι μη επιλέξιμες δαπάνες, τις οποίες θα καλύψει η ΔΕΙΑ. Γίνεται πράξη λοιπόν η ανταποδοτικότητα των χρημάτων που πληρώνουν οι Καλαματιανοί, έτσι ώστε να επιστρέφουν πάλι σε αυτούς, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σήμερα λοιπόν έγινε ο διαγωνισμός, προσήλθαν 4 εταιρείες, να τις αναφέρουμε όπως είναι καταγεγραμμένες, είναι η Έγνων ΑΤΕ, η Envitec ΑΕ, Μεσόγειος ΑΕ και Γκολιόπουλος ΑΤΕ. Προσήλθαν στην Επιτροπή, τα δικαιολογητικά τους ήταν σύμφωνα με την προκήρυξη. Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι τεχνικές προσφορές, γιατί όπως ξέρετε το έργο είναι μελέτη κατασκευή, σε ένα πενθήμερο θα ανοίξουν οι τεχνικές προσφορές. Και στη συνέχεια θα ακολουθεί μια διαδικασία για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Το θετικό είναι ότι ήδη δημοκρατήθηκε από σήμερα ο βιολογικός και θα φτάσουμε, ευελπιστώ ίσως και πριν τις γιορτές, να υπογράψουμε σύμβαση με τον άδοχο. Δύσκολο μεν, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η ΔΕΙΑ Καλαμάτας και η Δημοτική Αρχή αισιοδοξούν ότι σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης όλα θα είναι έτοιμα για να λειτουργήσει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που έχει να κάνει τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με την αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει τελείως την εικόνα του βιολογικού με μια σειρά παρεμβάσεων, όπως έτσι ενδεικτικά θα σας αναφέρω. Θα δημιουργηθεί μονάδα υποδοχής υβροθρολυμάτων, θα γίνει νέα μονάδα απολύπανσης και ξόμωσης. Θα επαναλειτουργήσει η πρωτοβάθμια λευτοσκάρωση και χοντροσκάρωση και μέσα στις υποδομές του βιολογικού θα αντικατασταθούν και θα αξιολογηθούν όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, οι οποίες να φέρουν σε καλύτερη δυνατή λειτουργία το βιολογικό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Θα ακολουθεί η εκπομπή Όλα στη Φόρα με τον Σωτήριο Γεωργούτζο και πάρα πολλές αποκαλύψεις. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.